καφές, ελληνικός, με την τέλεια μηχανή. Κοιτάξτε εδώ, καϊμάκι. Εδώ. Δεν ξέρω. Τι σημαίνει αυτό το... Εσείς που ξέρετε τον καφέ, τι σημαίνει αυτό. Και παιδιά, λίγο MCT oil. Τι λίγο. Πολύ εγώ βάζω. Ο φίλος μου Αλυμπάκης σας έλεγε τα ευεργετικά... Στατικά και γενικά τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το MCT oil μαζί με το καφέ, κάτι που το άμαθα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Θα μου πείτε εσείς πώς ξεκινάτε τη μέρα σας. Εγώ πάνω κάτω βέβαια τώρα με το μικρό δεν έχω σταθερό ωράριο όπως ξυπνάω. Γενικά με ξυπνήσω 3.30, 4, 5, κάθομαι λίγο στο κρεβατάκι μου, κάνω έναν ωραίο διαλογισμό, μετά σηκώνομαι, θα πάω να κάνω το διαδρομό μου με άδειο στομάχι. Θα πιω το καφεδάκι μου, θα κάνω τέλειες αγκαλίτσες με τον Ζουσάκο μου και τη Λαβίνα και παιδιά θα βάλω να ακούσω λίγο μουσικούλα, να χαλαρώσω, γιατί μου αρέσει πάντοτε να ξεκινάω τη μέρα μου με μουσικούλα. Συνήθως βάζω κάτι ανάλογα με τη διάθεση, αλλά αν θέλω να καθαρίσω το σπίτι μου και να εξορροπήσω την ενέργεια βάζω ένα την Μπετόβεν, γενικά και ο λίγο γαρίφαλο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εσείς τι κάνετε? Παιδιά, πραγματικά, αν είστε κάπου στα βόρεια προάστια και έχετε αποκλειστεί και θέλετε κάποια βοήθεια, είτε να σας βγάλω, είτε να σας φέρω κάτι από το σπίτι, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, να σας βοηθήσω, γιατί από ό,τι βλέπω η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Είμαστε εδώ λίγο στο γυμναστήριο, να ηρεμήσουμε, να κάνουμε προπόνηση, να ευχαριστηθούμε με το χιόνι εδώ, με τον Γκρέκ που... Και έχουμε εδώ τον Τύρο που μας βάζει ειδήσεις και σύμφωνα με τις ειδήσεις δεν ξέρω πώς ζούμε για την ώρα, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή με έχει αγχώσει, δεν ξέρω τι να ψηφίσω, δεν ξέρω για το σεισμό στην Τουρκία, αν ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί, αν στο σπίτι μου θα φτάσω, αν έχουμε νερό, αν έχουμε φως, πόσο έχει φτάσει το ρεύμα, πόσο έχει φτάσει η βενζίνη. Ρε άδερφε, μας είσαι καλά στη γυμναστική. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα, θέλω να κάνω γυμναστική.